Σε αυτό το δεύτερο μέρος, από την οπτικογραφημένη διάλεξη και συζήτηση που έγινε μέσω WebEx την 5η 29 Φεβρουαρίου 2024, συνεχίζουμε τη συζήτηση για τον bullying ή αλλιώς σχολικό εκφοβισμό, τα σημάδια που φανερώνουν ότι το παιδί μας μπορεί να είναι θύμα ή θύτης bullying, τα αίτια που οδηγούν τα παιδιά στο να γίνουν θύτες ή θύματα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και σε συνεργασία. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθείτε, το δεύτερο αυτό μέρος. Λοιπόν, αυτό είναι το θεωρητικό μέρος του να εξηγήσω τη δυναμική του bullying και στη συνέχεια μου έχει στείλει η κυρία Κουτσιβίτη κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες τις έχω καταγράψει. Από αυτές έχω επιλέξει κάποιες που θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από άλλες. Τις έχω καταγράψει και έχω γράψει κάποιες απαντήσεις. Να σας τις διαβάσω αυτές και στη συνέχεια να γίνει συζήτηση. Τι ερώτηση. Ο πυρήνας οικογένεια παίζει τερικά ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός παιδιού ή οι εξωσχολικοί παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του προς τη βία γενικότερα? Είναι το πολύ γνωστό ερώτημα αν είναι η φύση ή το περιβάλλον ή σε αυτή την περίπτωση αν είναι η οικογένεια που δημιουργεί το πρόβλημα ή παράγοντες εκτός οικογένειας. Η μονοπυρήνας οικογένεια ή η πυρηνική οικογένεια, που στην εποχή μας έχουμε την οικογένεια που είναι ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Ή ο πατέρας και τα παιδιά, ή η μητέρα και τα παιδιά. Δεν έχουμε την εκτεταμένη οικογένεια που είχαμε, που ήταν και παππούδες και γιαγιάδες και θιάδες και όλοι στο χωριό. Η πυρηνική οικογένεια παίζει τον πιο ουσιαστικό ρόλο μέχρι τα σχολικά χρόνια. Όταν μιλάμε για σχολικά χρόνια, μιλάμε για τα χρόνια από 6-7 ετών και πάνω, τα πρώτα σχολικά χρόνια. Με βάση τη θεωρία του δεσμού, την οποία έχει πρώτο διατυπώσει ο Bowlby, και υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι επιστήμονες και ερευνητές που την έχουν εξελίξει. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται ο φροντιστής με το παιδί. Ο φροντιστής μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι γιαγιά, μπορεί να είναι μια ταντά. Όχι απαραίτητος η μάνα. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται συναισθηματικά ο φροντιστής με το παιδί επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το παιδί με τον εαυτό του. Η θεωρία του δεσμού μιλάει για δύο βασικά στυλ δεσμού, το ασφαλές στυλ δεσμού, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν με έναν ασφαλή συναισθηματικά δεσμό και έτσι νιώθουν συναισθηματική ασφάλεια και έχουν και ψηλή αυτοεκτίμηση και νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, και ένα ανασφαλές στυλ δεσμού, που τα παιδιά μεγαλώνουν με ανασφάλειες, με φοβίες, με φόβο και έτσι μπορεί να έχουν είτε ένα αχώδες στυλ δεσμού, είτε ένα αποφευκτικό στυλ δεσμού, είτε ένα αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού, χωτικό ή αποδιοργανωμένο. Άρα ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται ο γονιός, ο φροντιστής με το παιδί, επηρεάζει τον τρόπο που συνδέεται με τον εαυτό του. Και επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες εβδομάδες στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με το ρόλο του πατέρα, της μητέρας και ούτω καθεξής, θέλω να σας πω ότι κακώς η επιστήμη της ψυχολογίας είχε εστιάσει πάρα πολύ υπερβολικά στο ρόλο της μητέρας στις πρώτες μελέτες που γίνονταν δεκαετία του 20, του 30, του 40, του 50 και μετά. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν αρχίσει να γίνονται μελέτες και για το ρόλο του πατέρα στην διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. Το consensus το επιστημονικό, το σημείο στο οποίο συμφωνούν οι επιστήμονες στην ανάπτυξη των παιδιών και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι ότι δεν είναι τόσο το φύλο του γονέα που παίζει ρόλο, όσο ο τρόπος, ο αγαπητικός ή μη, με τον οποίο συνδέεται ο γονιός με το παιδί. Είμαι πολύ στενοχωρημένη για διάφορες απόψεις οι οποίες έχουν εκτοξευθεί στη δημόσια σφαίρα και μάλιστα και από ανθρώπους που τυχάνει να έχουν και κάποιες περγαμηνές, να είναι ψυχίατροι, να είναι ψυχολόγοι, οι οποίες δημιούργησαν σοβαρό άγχος και σοβαρή αγωνία σε μονογονείς. Σε μαμάδες που μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους ή σε μπαμπάδες που μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε με βάση την νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε, η οποία λέει παίζει ρόλο. Να είναι η μητέρα με το παιδί ή ο πατέρας με το παιδί. Πρέπει οπωσδήποτε κάθε παιδί να έχει μητέρα, κάθε παιδί να έχει πατέρα. Γενικά ομιλώντας και όχι ειδικά επί της νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί, γενικά ομιλώντας, το επιστημονικό consensus, η επιστημονική συμφωνία έρχεται στο ότι το τι είδους γονιός είναι αυτός ο οποίος είναι με τα παιδιά ή αυτή αν είναι δύο οι οποίοι είναι με τα παιδιά, παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο παρά το φύλο του γονιού. Εντάξει, δηλαδή μπορούν μια χαρά παιδιά να μεγαλώσουν μόνο με τη μάνα τους και να είναι normal παιδιά ή να μεγαλώσουν μόνο με τον πατέρα τους και να είναι normal παιδιά, δηλαδή να είναι παιδιά με ασφαλή συναισθηματικό δεσμό και υγιή προσωπικότητα, αν ο πατέρας ή η μάνα που τα μεγαλώνει με αγάπη, με σεβασμό και εκτίμηση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο να πούμε το προφανές ότι η βία διδάσκεται. Και τα παιδιά τα οποία βιώνουν βία είτε από τους γονείς τους προς εκείνα, είτε από μεγαλύτερα αδέρφια προς εκείνα, είτε βλέπουν τους γονείς τους να εξασκεί βία ο ένας τον άλλον, η γιαγιά, παππούς, μέσα στο περιβάλλον το οικογενειακό, είπαμε, η εκτεταμένη οικογένεια δεν έχει μέσα παππούδες, η πυρηνική οικογένεια της εποχής μας δεν έχει μέσα παππούδες και γιαγιάδες, αλλά πολύ συχνά μπορεί να έχουμε μια μονογονεϊκή οικογένεια και να παρεμβαίνουν οι παππούδες, οι οποίοι να έχουν βίαιες σχέσεις με τον μονογονέα. Λοιπόν, τα παιδιά μιμούνται τη βία που βιώνουν ή που παρατηρούν στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Φυσικά, η βία εξελίσσεται προς τα έξω και στις παρέες των συνομιλίκων και στις σχολικές αυλές και στο διαδίκτυο. Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει μόνο η οικογένεια ή φταίνε μόνο οι παρέες των συνομιλίκων ή φταίει μόνο το διαδίκτυο ή φταίει μόνο το περιβάλλον στο σχολείο. Εδώ θέλω να σας επιστήσω λίγο την προσοχή, επειδή τα μεγάλα μου τα παιδιά, όταν ήταν στην εφηβεία, είναι ακόμη στην εφηβεία, ο γιος μου ο μεγάλος είναι 26 και η κορή μου είναι 24, όταν ήταν 10, 11, 12 χρόνων δεν υπήρχε ο γονικός έλεγχος στα κινητά τηλέφωνα, υπήρχε μόνο στο διαδίκτυο από τον υπολογιστή που είχαμε στο σπίτι. Τώρα που τα μικρά μου τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικίες 8 και 12 αντίστοιχα, βλέπω ότι υπάρχει γονικός έλεγχος στα κινητά τηλέφωνα και σας προτείνω, το συστήνω να τον χρησιμοποιούμε ως γονείς, τον γονικό έλεγχο. Δηλαδή να έχει ένα παιδί πρόσβαση σε ένα έξυπνο τηλέφωνο, αλλά εκείνο το έξυπνο τηλέφωνο να βρίσκεται κάτω από γονικό έλεγχο. Και από ό,τι είδα και οι συσκευές Android και οι συσκευές της Apple έχουν ανάλογα λογισμικά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε εάν το παιδί μας δέχεται κακοποίηση από συμμαθητές του ή το ίδιο κακοποιεί? Αν το παιδί μας δέχεται bullying ή αν το παιδί μας κάνει bullying σε άλλα παιδιά. Πάμε να δούμε τα σημάδια του θήτη. Εάν ένα παιδί έχει θετικές απόψεις για τη χρήση βίας και μιλάει για τη βία και επιχειρηματολογεί για το ότι η βία είναι κάτι καλό και πρέπει να χρησιμοποιούμε βία για να επιλύουμε τα προβλήματα μας, τότε είναι πολύ πιθανόν αυτό το παιδί να είναι και ένας νταΐς, να εξασκεί bullying. Ένα άλλο σημάδι ότι μπορεί να έχουμε ένα θήτη, να ανατρέφουμε ένα θήτη δηλαδή, είναι το παιδί να γίνεται συχνά επιθετικό προς γονείς, δασκάλους και άλλους ενήλικες. Επίσης, το να επιδεικνύει μία ανάγκη να επικρατεί στους άλλους και να γίνεται το δικό του. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αν ένα παιδί επιδεικνύει μία ανάγκη να επικρατεί στους άλλους και να γίνεται το δικό του, ότι απαραίτητος είναι νταΐς, αλλά αν όλα αυτά τα σημάδια τα οποία βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια και σας απαριθμώ τώρα συνδυαστούν, πολύ πιθανόν να έχουμε έναν νταΐ. Αν είναι οξύθυμο, παρορμητικό και έχει χαμηλή ανοχή στη ματέωση. Οξύθυμος είναι κάποιος ο οποίος θυμώνει εύκολα. Παρορμητικός είναι κάποιος ο οποίος δρά χωρίς να σκέφτεται. Τον παρασύρουν οι ορμές του ουσιαστικά. Χαμηλή ανοχή στη ματέωση σημαίνει να μην αντέχει κάποιος να μην γίνεται το δικό του. Δηλαδή θέλει ένα παιδί, για παράδειγμα, να φάει ένα συγκεκριμένο φαγητό. Περιμένει πως θα φάει εκείνο το φαγητό και του λέει ο γονιός, ξέρεις, έχει τελειώσει αυτό το φαγητό. Εκείνη τη στιγμή βιώνει η ματέωση το παιδί. Μια πολύ ωραία λέξη στα αγγλικά. Για την ματέωση είναι η λέξη frustration, που μου αρέσει πάλι περισσότερο από τη ματέωση, γιατί ηχητικά περιγράφει αυτό το συναίσθημα, το ότι ματαιώνεσαι, frustration. Όταν το παιδί γίνεται frustrated, όταν έχει ματέωση, αν έχει χαμηλή ανοχή στη ματέωση, σημαίνει δεν αντέχει τη ματέωση και ξεσπά. Ενώ ένα πιο όριμο ψυχοσυναισθηματικά παιδί έχει ψηλή ανοχή στη ματέωση και ένα στόχος τόσο της διαπαιδαγώγησης που κάνουμε στα παιδιά μας ως γονείς, όσο και της ψυχοεκπαίδευσης είναι του να, αντέχουμε, το να βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν υψηλή ανοχή στη ματέωση. Ήρθε μία ειδοποίηση την οποία έκαναν decline, δεν έκανε κάποιος επίτηδες ή κατά λάθος? Όχι, δεν πήρα είδηση κάτι. Εντάξει. Κάποιος έστειλε ή μου ήρθε μία ειδοποίηση για να ελέγχει κάποιος το PowerPoint και την έκαναν decline έτσι με ένα τσαούσικο τρόπο, όπως είσαστε εσείς. Λοιπόν, όχι. Γι' αυτό έχασα και τα λόγια μου, γιατί διάβαζα την ειδοποίηση που ήρθε στην οθόνη μου. Λοιπόν, ένα άλλο σημάδι θήτη μπορεί να είναι ότι το παιδί συχνά ελέγχει τα όρια και παραβαίνει τους κανόνες. Μας τεστάρει δηλαδή. Λέμε θα επιστρέψει στο σπίτι την τάδε ώρα. Επιστρέφει 10 λεπτά πιο αργά, 20 λεπτά πιο αργά και κάνει συνεχώς συμπεριφορές για να δει αν εμείς θα αντιδράσουμε. Και επίσης το να δείχνει λίγη ή καθόλου συμπάθεια για θύματα bullying μπορεί να είναι ένα πιθανό σημάδι θήτη. Σημάδια θύματος. Το παιδί μας έρχεται σπίτι με σχισμένα ρούχα και του λείπουν βιβλία ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Έχει κοψίματα, μόλοπες και γρατσουνιές που δεν έχουν εξήγηση. Έχει λίγους ή καθόλου φίλους. Φαίνεται να φοβάται να πηγαίνει στο σχολείο, να περπατά από και προς το σχολείο ή να παίρνει μέρος σε οργανωμένες δραστηριότητες. Το παιδί μας βρίσκει δικαιολογίες για να μην πηγαίνει στο σχολείο. Αυτά μπορεί να είναι σημάδια ότι έχουμε ένα παιδί που δέχεται bullying. Περαιτέρω σημάδια ότι μπορεί να έχουμε ένα παιδί που είναι θύμα bullying. Το παιδί μας χάνει το ενδιαφέρον του για τα μαθήματα του ή ξαφνικά πέφτουν οι βαθμοί του. Είναι στενοχωρημένο, σε κακή διάθεση ή κλαμμένο όταν έρχεται στο σπίτι από το σχολείο. Παραπονιέται συχνά για πονοκεφάλους, στομαχόπονους και άλλα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ψυχοσωματικά συμπτώματα σημαίνει να πονάει το σώμα, ενώ ο λόγος να είναι ψυχολογικός. Έχει δυσκολία να κοιμηθεί, βλέπει συχνά εφιάλτες. Χάνει την όρεξη για φαγητό ή τρώει περισσότερο από όσο τρώει συνήθως, τρώει βουλημικά. Ή παρουσιάζεται αγχώδες και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βλέπετε τα σημάδια του θύματος είναι περισσότερα από τα σημάδια του θήτη. Πώς μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε δραστικά το φαινόμενο? Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί ψυχικής υγείας, όλοι. Το σχολείο και η οικογένεια δεν έχουν άλλη επιλογή, δεν μπορούν παρά να συνεργαστούν. Γονείς και εκπαιδευτικοί μαζί. Είπε η κυρία Κουτσιβίτη προηγουμένως ότι οι γονείς μου ήταν εκπαιδευτικοί, τώρα είναι σε σύνταξη εννοείται. Θεωρώ ότι το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού είναι ένα πολύ σημαντικό λειτουργήμα, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και είναι πραγματικά εμπνευστικοί προς τα παιδιά. Και όντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων του λειτουργήματος τους και για να σας προλάβω υπάρχουν και ψυχολόγοι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων του λειτουργήματος τους. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει όλους μας, τώρα μιλάω ως γονιός αυτή τη στιγμή, από το να συνεργαστούμε με τους εκπαιδευτικούς στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Είναι τεράστιο λάθος οι γονείς να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους εκπαιδευτικούς ή οι εκπαιδευτικοί να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με τους γονείς, γιατί στην ουσία ο στόχος τόσο των γονέων όσο και των εκπαιδευτικών είναι ο ίδιος. Να εξελιχθούν τα παιδιά μας και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντική η δική μας στάση των γονέων απέναντι στους εκπαιδευτικούς για το πώς θα λειτουργήσουν και τα παιδιά μας απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ιερές αγελάδες. Αν ένας εκπαιδευτικός συμπεριφέρεται με τρόπο κακοποιητικό προς τα παιδιά, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτή η γενικότερη απαξίωση που υπάρχει ανάμεσα σε στο κοινό, ανάμεσα σε ομάδες μαμάδων στο Facebook και από εδώ και από εκεί, μιας δυσαρέσκειας και απαρέσκειας προς τους εκπαιδευτικούς, μόνο ζημιά μπορεί να κάνει στα παιδιά μας. Και στο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που είναι το ζήτημα του bullying, για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το δικό μας παράδειγμα, είτε είμαστε γονείς είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, και η δική μας ψυχοεκπαιδευτική γνώση, γνώση γύρω από τα ψυχολογικά φαινόμενα, είναι το μεγαλύτερο όπλο μας στον πόλεμο κατά του bullying. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί. Δεν εκπροσωπώ τους εκπαιδευτικούς, κυρία Κουτσιβίτη, δεν είμαι εκπαιδευτικός εγώ. Οπότε μιλάω ως γονιός και ως ψυχολόγος περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που λέτε πάντως. Ευχαριστούμε. Γιατί έτσι ακριβώς είναι. Όχι, να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι και εμείς οι εκπαιδευτικοί, ξέρετε, τελειώνουμε ένα πανεπιστήμιο κάποτε, κάνουμε λίγα παιδαγωγικά και λίγη ψυχολογία, είμαστε πολλών ειδικοτήτων άνθρωποι, κάνουμε λίγη ψυχολογία και λίγα παιδαγωγικά. Ωστόσο, η θεωρία δεν είναι πάντοτε αρκετή για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι μόνο μέσα από την αυτομόρφωσή μας θα εξελιχθούμε και θα μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να συνδεθούμε με τους μαθητές μας και με τους γονείς τους. Υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί και οφείλω να, οφείλω να το παραδεχτώ και να το τονίσω, γιατί με ενοχλεί απαξίωση προς τους εκπαιδευτικούς. Γιατί και εγώ μεγαλώνοντας πέρασα από πολύ εμπνευστικούς εκπαιδευτικούς που ευθύνονται για την πορεία που ακολουθεί στη ζωή μου, ευθύνονται με θετικό τρόπο, ενώ με βοήθησαν πάρα πολύ στο να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως επιστήμονας, αλλά και επειδή και τα παιδιά μου και τα μεγάλα και τα μικρά έχουν πέσει σε πολύ καλούς εκπαιδευτικούς και στο δημόσιο τομέα, όχι στον ιδιωτικό. Δηλαδή πρέπει να το λέμε, δεν... Λοιπόν, πάμε πίσω στο τι έχουμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι δραστικά το φαινόμενο, για να μπορέσει ένας ενήλικας να αντιμετωπίσει τα bullying στα παιδιά, να βοηθήσει τους θύτες και τα θύματα. Πρέπει ο ίδιος ο ενήλικας να μην είναι ούτε θύτης ούτε θύμα. Χρειάζεται όλοι να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Όλοι όσοι ερχόμαστε σε επαφή με παιδιά, έχουμε υποχρέωση να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοθεραπευόμαστε. Ψυχοεκπαίδευση σημαίνει να μαθαίνω πράγματα από την ψυχολογία προκειμένου να καλυτερεύσω τον εαυτό μου. Ψυχοεκπαίδευση μπορεί να κάνω παρακολουθώντας ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube όπως το δικό μου, διαβάζοντας ένα ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο, παρακολουθώντας μια ψυχοεκπαιδευτική ομιλία. Ψυχοεκπαίδευση γίνεται με προσωπικές συναντήσεις με τον ψυχολόγο. Είναι και τα δύο χρήσιμα και απαραίτητα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς μπορώ να βοηθήσω ένα παιδί που βιώνει σχολικό εκφοβισμό και ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βοηθήσουμε το παιδί να αντιμετωπίσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Είχε στείλει η κυρία Κουτσιβίτη μία φόρμα στην οποία είχαν γραφτεί κάποιες ερωτήσεις και εδώ είναι αυτές που έχω ξεχωρίσει από αυτές που έλαβα. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να έχουμε επικοινωνία με το παιδί. Η επικοινωνία του γονιού με το παιδί χτίζεται από την εγκυμοσύνη, από την κοιλιά της μάνας. Από πολύ νωρίς. Γιατί πολύ συχνά βλέπω το φαινόμενο να γονείς που έχουν παιδιά 10, 11, 12, 15 χρόνων να λένε «Δεν έχω επικοινωνία με το παιδί μου, πώς θα αποκτήσω επικοινωνία» ή «Πώς αντιμετωπίζω κάτι» και λέω, έπρεπε να έχεις χτίσει τόσα χρόνια. Χτίζουμε από την πρώτη στιγμή. Χτίζουμε επικοινωνία με το παιδί. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητή μπορεί μόνο να υποστηριχθεί από το γονιό με τον τρόπο που εξήγησα προηγουμένως. Αν εμείς χλεβάζουμε τους εκπαιδευτικούς στο γονιό μας, αν υποτιμούμε τον παιδιό μας, αν μιλάμε υποτιμητικά για τους εκπαιδευτικούς, στερούμε από τα παιδιά μας την ευκαιρία να έχουν ουσιαστική επικοινωνία με τους δασκάλους τους, με τους καθηγητές τους. Ξαναμίλησα και προηγουμένως για τη συνεργασία με κεφαλαία εκπαιδευτικού και γονιού. Είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν είμαστε αντίθετοι. Οι εκπαιδευτικοί είναι σύμμαχοι των παιδιών μας, δεν είναι εχθροί μας. Όταν εντοπίσει οποιαδήποτε πλευρά σχολικό εκφοβισμό, είτε ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, είτε ο γονιός, οφείλει να επικοινωνεί με την άλλη πλευρά. Και επίσης το παιδί που δέχεται bullying ή κάνει bullying, εξασκεί bullying, χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση οπωσδήποτε. Πρέπει οπωσδήποτε ένα παιδί που είναι θύμα bullying ή έχει εντοπιστεί ως θήτης bullying, πρέπει οπωσδήποτε να πάει στον ψυχολόγο. Επειδή εγώ κατάγομαι από την Κύπρο, αν και αυτό το διάστημα, αυτή τη σχολική χρονιά κατοικώ στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω καλά το σύστημα το δικό σας. Έτυχε πρόσφατα να πάω στο πειραματικό γυμνάσιο Λάριτσας που φοιτάει η κόρη μου η μικρότερη και συνομιλήσαμε με τη διευθύντρια στο σχολείο για ένα ζήτημα σχετικό, εντελώς συμπτωματικά, και είδα ότι υπάρχει ένα καλό δίκτυο από ό,τι μου είπε. Ήταν πειραματικό σχολείο, δεν ξέρω στη δική σας την περιοχή τι ισχύει, ότι υπάρχουν στο σχολείο και ψυχολόγοι που το επισκέπτονται και κάποιοι. Κατάλαβα ότι υπάρχει ένα αρκετά καλό σύστημα και είδα ότι και το σχολείο αντιμετώπισε πολύ ικανοποιητικά ένα ζήτημα που είχε προκύψει. Δεν ξέρω, ναι, αν μπορείτε να μου πείτε, στα σχολικά πλαίσια υπάρχει πρόσβαση στη ψυχοθεραπεία. Κυρία Κουτσιβίτη, θέλετε να πείτε? Ναι. Έχουμε μία φορά την εβδομάδα ανασχολείο, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό. Μία φορά, μία ημέρα την εβδομάδα. Υπάρχει ένας φραγμός, μπορεί δηλαδή ο μαθητής να δει με δικό του αίτημα τον ψυχολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό του σχολείου του. Ωστόσο, για να επαναληφθεί αυτό, χρειάζεται άδεια του γονέα. Έτσι δίνονται υπεύθυνες δηλώσεις στους γονείς, να συνενέσουν ή όχι να δει το παιδί τους τον σχολικό ψυχολόγο. Αυτό ωστόσο, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το κυπριακό σχολικό πλαίσιο, στο οποίο ένας ψυχολόγος είναι υπεύθυνος για δεκάδες σχολεία. Οπότε μπορεί να επισκεφθεί ένα σχολείο κάθε εξάμηνο, μια φορά το εξάμηνο. Αν λέτε ότι είναι μια φορά την εβδομάδα, είναι πολύ καλό. Όχι, μια φορά την εβδομάδα είναι. Μόνο που είχαμε, είναι τα 3 τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Όμως ακόμα έχουμε δρόμο, γιατί εμείς ετούμεθα να έχουμε καθημερινά παρουσία ψυχολόγου στα σχολεία μας. Υπάρχουν αρκετά σχολεία ακάλυπτα και στη δική μας περιοχή δεν έχουν όλα τα σχολεία ψυχολόγου και φέτος τοποθετήθηκαν πολύ αργά. Ωστόσο είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια πρόοδος σε σχέση με την κυπριακή σχολική πραγματικότητα, όπως τη γνώριζα πριν 6 χρόνια που αποφοίτησε από το Λύκειο το μεγάλο μου το παιδί. Η μεγάλη μου κόρη, αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι μία φορά την εβδομάδα, προφανώς στο σχολείο του παιδιού του δικού μου υπάρχει μία φορά την εβδομάδα ψυχολόγος, καλύπτεται. Ναι. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μόνιμα ψυχολόγος σε κάθε σχολείο. Λοιπόν. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε κύριε Πετρίδου για την προσφορά σας εδώ πέρα. Γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ευχαριστώ και τη Χρυσάνθη με την παρέμβασή σας να κάνετε μια, ας το πούμε, ταυτόχρονη ομιλία και στο δίκτυο, στο ΣΥΝ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Πετρίδου, να ξεκινήσω από αυτό. Είναι πολύ ωραίο επίσης ότι μοιράσατε τις περιπτώσεις αρχικά και τους τρόπους αντιμετώπισης, προτείνοντας κάποια εργαλεία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε, αυτή είναι η ναρκισσιστική οπτική που ουσιαστικά δείχνει μάλλον την έλλειψη ενσυναίσθησης, την ανάγκη για θαυμασμό, την υπερβολική εγωπάθεια, η οποία εκδηλώνεται με εκφοβισμό. Αυτό επίσης το οποίο και ό,τι άλλο είπατε, επίσης πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, και δεν είναι μόνο των ΕΠΑΛ, είναι και γυμνασίων και λυκείων, οι οποίοι νιώθουν μειονεκτικά στο μάθημα, νιώθουν ότι έχουν χάσει, ας το πούμε, την μπάλα, έχουν κάποια κενά στα μαθήματα. Αυτά μεταφράζονται σε μια βία. Άρα λοιπόν το σχολείο σε πρώτη φάση θα ήταν καλό να υπάρχουν κάποιες ώρες, όπως υπάρχουν στο δημοτικό, κάποιες ζώνες ευέλικτες όπως λέγονται, οι οποίες οι ζώνες αυτές θα μπορούν κάποια κενά να τα καλύψουν. Το σύστημα είναι αρκετά με αποτέλεσμα να εξοργίζει τους μαθητές που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα. Θα έλεγα ουσιαστικά τους λέει με τι θα απασχοληθούμε. Θα απασχοληθούμε να κάνουμε φασαρία, θα απασχοληθούμε να πειράξουμε το διπλανό μας, θα απασχοληθούμε να εξετάσουμε τις αντιδράσεις, τις αρνητικές των άλλων. Άρα λοιπόν είναι ένα ας το πούμε πράγμα, ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και σε ένα χαιρετισμό που είχα το Σάββατο σε ένα συνέδριο μαθηματικών, πάλι και εκεί πέρα είπαμε ότι το ελληνικό σχολείο πολλές φορές χρόνια τώρα προσφέρει στη Δευτέρα Λυκείου να γίνονται λογάριθμοι όταν οι μαθητές, η πλειοψηφία τον μόνο το πω, και όχι μόνο τον ΕΠΑΛ αλλά και άλλων σχολείων, δεν καταφέρνει να κάνει απλές αφαιρέσεις. Κάτι το οποίο επεκτείνεται τώρα και στα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ουσιαστικά οργή. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε και η αγαπητή φίλη και η Χρυσάνθη Κουτσιβίτη είναι το θέμα της απόστασης, ότι εμείς δεν έχουμε. Απέραντος από αυτό δεν υπάρχει αυτό που λέμε εγκύτητα, δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά, υπάρχει μια συναισθηματική απόσταση μεταξύ των έτσι έχουμε μάθει, με ένα λάθος τρόπο να είμαστε υποτίθεται προστατευμένοι. Αυτή η προστασία όμως ουσιαστικά το να μην δίνουμε, να μην παίρνουμε κτλ. Αυτό αλυσβερίσει των συναισθημάτων, το οποίο πρέπει να γίνεται με τους μαθητές μας, με τους άλλους συναδέλφους κτλ. Είναι ένας επίσης στοιχείο το οποίο δημιουργεί αυτό το θυμό, δημιουργεί αυτό το κάνει τον μαθητή να μην αυτορυθμίζεται, να ξεφεύγει, αλλά και τον εκπαιδευτικό να μην αυτορυθμίζεται, να ξεφεύγει. Άρα λοιπόν, θυμός πολλές φορές που αναφέρεται στην μειονεξία που νιώθω. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι πολλά παιδιά και της ειδικής αγωγής, και δεν μιλάω τώρα, φεύγω από τα ΕΠΑΛ, γενικά λίγα και γυμνάσια, και αυτά επίσης στην ειδική αγωγή, η βία πολλές φορές που ασκείται επειδή νιώθουν μειονεκτικά. Η μειονεξία λοιπόν τους κάνει να ασκούνε βία. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο, όπως πολύ καλά είπατε, θα πρέπει να εξεταστεί μέσα και από το κομμάτι και με την τελευταία διαφάνεια που δείξατε της ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα και να μπορεί αυτή τη στιγμή ο μαθητής να πορευτεί στη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά στα επαγγελματικά, τα ΕΠΑΛ, είναι οι παλιές τεχνικές σχολές, τις λέγαμε εμείς στην Κύπρο, τώρα λένε τα επαγγελματικά λύκεια. Έχουν μια ιδιαίτερη κουλτούρα τα ΕΠΑΛ, η οποία φαίνεται ότι έχει να κάνει και με το κάθε σχολείο και το τι κουλτούρα κληρονομείται από τις προηγούμενες φουρνιές μαθητών. Είναι πολύ... Και τι δημιουργεί ο κάθε διευθυντής. Είναι σημαντικό. Ναι, είναι πολύ challenging. Είναι σχολεία τα οποία είναι δύσκολα για να διαχειριστούν και οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση του σχολείου, αλλά και οι ίδιοι μαθητές. Συμφωνώ σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη ματέωση από τις χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα και από το να παρακολουθούν τα παιδιά τάξεις οι οποίες είναι πολύ πιο ψηλές από το μαθησιακό τους επίπεδο, νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το σχεδιασμό του κάθε Υπουργείου Παιδείας, πώς θα το διαχειριστεί. Ακριβώς. Ναι. Όμως όντως είναι πρόβλημα, γιατί ένα παιδί, ανεξαρτήτως του αν εμείς θεωρούμε ότι αυτός δεν τα παίρνει τα μαθήματα, δεν είναι ιδιαίτερα ευφύς, δεν τον ενδιαφέρει που δεν έχει καλούς βαθμούς, όλα τα παιδιά στενοχωριούνται, προσβάλλονται, νιώθουν άσχημα να έχουν μια βαθμολογία που να μην είναι τόσο καλή. Υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στους μαθητές, αυτό ισχύει. Και σίγουρα σε προσωπικό επίπεδο, θεραπευτικό επίπεδο, αρκετές φορές έτυχε να εισηγηθώ σε γονείς που το παιδί τους πήγαινε σε ένα σχολείο που είχε πολύ πιο ψηλό μαθησιακό επίπεδο από το επίπεδο του παιδιού, αλλαγή και σχολείο ακόμη. Ίσως χρειάζεται να κάνουμε κάποια κίνηση, όπως κάνουν και στη Γερμανία, που έχουν κάποιες ξεκάθαρα τεχνικές σχολές που δεν υπάρχει καθόλου το θεωρητικό κομμάτι, που είναι για παιδιά τα οποία έχουν δεξιότητες με τα χέρια τους, άλλες, που να μην καταμετράται μόνο η επίδοση όσον αφορά στα μαθήματα. Και σίγουρα έχει εξελιχθεί αρκετά η εκπαίδευση, αλλά χρειάζεται περισσότερη εξειδίκευση ώστε να μπορεί να μετρηθεί η ουσιαστική αξία κάθε παιδιού, γιατί ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην τα καταφέρνει καθόλου καλά στα μαθηματικά, μπορεί να είναι εξαιρετικό στη μουσική ή να είναι εξαιρετικό σε άλλες... Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πετρίδου. Αυτό το είχα, ήταν και το κεντρικό θέμα της, που είχα μιλήσει το Σάββατο, ότι... Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας μαθητής δεν μπορεί να κάνει αφαίρεση και είναι τρίτη ηλικίου. Το δίνουμε πτυχίο, εντάξει, δεν το συζητήσουμε τώρα. Παίρνει λοιπόν ένα χαρτί και πηγαίνει. Το θέμα είναι να μάθουμε μέσα από τη δική του πράξη, όπως είπατε εσείς. Δηλαδή, ένας ασχολείται με την ηλεκτρολογία. Μπορεί να μάθει κλάσματα μέσα από τις αντιστάσεις. Ένας ασχολείται με τον κλιματισμό. Μπορεί να μάθει πολλά στοιχεία φυσικής, μέσα πίεση κτλ. Από κάτι άλλο. Αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Εγώ από το 2010 σε πολύ δυνατά περιοδικά διεθνή είχα κάτι τέτοιες δημοσιεύσεις. Δηλαδή πώς μπορούμε να πάμε μέσα από την τεχνική πραγματικότητα σε μια πιο επιστημονική κατάσταση. Επίσης αυτό το οποίο είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση και στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν λοιπόν κάποια παιδιά που πραγματικά αγαπάνε την τέχνη. Δεν θέλουν με τίποτα κάποια μαθήματα, μαθηματικά φυσικές. Ίσως πρέπει να δώσουμε λιγάκι τις απαιτήσεις, αφού δεν προχωράει. Κύριε Μαρίνο, να σας πω ένα παράδειγμα του μεγάλου μου του γιου, συγγνώμη που σας λέω προσωπικά ζητήματα. Ναι. Η μάνα μου ήταν φιλόλογος, τώρα έχει εξυπηρετήσει. Μου έλεγε η μάνα μου, θα καταστρέψει τα παιδιά σου γιατί δεν τους ξαναγκάζεις να διαβάζουν. Ο γιος μου, ο οποίος τώρα είναι 26-27 ετών, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός μαθητής στο γυμνάσιο. Όταν πήγε στο Λύκειο στην Κύπρο, ήταν όταν είχε εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα στο οποίο επέλεγαν μαθήματα. Και αυτός επέλεξε τα μαθήματα που του άρεσαν, τα οποία δεν ήταν ούτε τα μαθηματικά, ούτε η φυσική, ούτε η χημεία. Και εκεί που ήταν ένας μαθητής με πολύ χαμηλές επιδόσεις, κατέληξε να αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό 19. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το δεύτερο μεταπτυχιακό του, έχοντας κάνει σπουδές πάνω στα αντικείμενα που τον ενδιέφεραν, που δεν ήταν αυτά των μαθημάτων εκείνος, τα οποία δεν ήταν καλός, του έριχναν το γενικό βαθμό και ένιωθε άσχημα. Και παρόλο που εγώ ίδια προσωπικά ήμουν λίγο διστακτική σε σχέση, ενιαίο Λύκειο νομίζω το έλεγα στην Κύπρο, με το ότι ας πούμε αυτός είχε επιλέξει γυμναστική, είχε επιλέξει βιολογία που του άρεσε η βιολογία, είχε επιλέξει μαθήματα εύκολα εντός εισαγωγικών και είχε πάρει πολύ ψηλή βαθμολογία και του έλεγα μάλιστα και οι γονείς μου που είναι εκπαιδευτικοί και δύο, το δικό σου το 19 δεν είναι το ίδιο με το 19 που θα έπαιρνε ένα παιδί που ήταν στην πρώτη δέσμη, στη δεύτερη, στην τρίτη όπως ήταν παλιά. Όμως αυτό το παιδί έχει σπουδάσει και την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, έχει κάνει και ένα μάστερ πάνω σε αυτό το θέμα, έχει κάνει και MBA, μετά ασχολήθηκε με τα οικονομικά και σήμερα στα 27 του είναι ένας πολύ επιτυχημένος νεαρός επιστήμονας που συνεχίζει να σπουδάζει και κάνει δεύτερο μάστερ. Ενώ στο γυμνάσιο θεωρούνταν ένας κακός μαθητής. Δεν το λέω για να πω ότι είμαι εγώ καλός γονιός, πείραμα έκανα με τα παιδιά. Εγώ είχα την άποψη όμως ότι δεν πρέπει να καταπιέζονται με τα μεγάλα τα παιδιά τώρα και με τα μικρά πειραματίζουμε, ότι δεν πρέπει να καταπιέζονται στο γυμνάσιο, στο δημοτικό, οπωσδήποτε να φέρουν εκείνο το στρογγυλό, το 20, εκείνον τον πολύ καλό βαθμό και να χάσουν την παιδικότητά τους. Τώρα δεν ξέρω, έχει αλλάξει ξανά το πρόγραμμα. Όπως τα λέτε είναι, και αυτό επίσης είναι κάτι σημαντικό. Στην προηγούμενη μάλωξη που είχε κάνει το δίκτυο, το ΣΥΝ, είχε διατυπωθεί και αυτή η άποψη ότι εμείς πρέπει να ενισχύουμε τα παιδιά που είναι σε κάπου καλά. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή ένα παιδί το οποίο ασχολείται με τις τέχνες, ασχολείται με τα εικαστικά, από την ηλικία ίσως το 15 και μετά, εκεί που λέμε Λύκειο, να ακολουθήσει μια τέτοια σπουδή, μια τέτοια λυκειακή τέλος πάντων ενασχόληση που να μην έχει να κάνει με μαθήματα τα οποία ίσως δεν τα παίρνει κιόλας. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ένα σωρό καινούργιες διαγνώσεις που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Υπάρχει για παράδειγμα η διάγνωση της δυσαριθμισίας, που σου λέει είναι μια συγκεκριμένη μαθησιακή διαταραχή που ένα παιδί γεννιέται και δεν έχει εκείνο το κέντρο στον εγκέφαλο που είναι απαραίτητο να λειτουργεί για να καταλαβαίνει τα μαθηματικά. Δεν γνωρίζαμε παλιότερα τη δυσαριθμισία, ούτε γνωρίζαμε καν τη δυσλεξία που είναι μια συνηθισμένη διάγνωση σήμερα. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες και η ανθρώπινη ευφυΐα δεν έχει να κάνει μόνο με τα μετρήσιμα στοιχεία. Και υπάρχουν και ένα σωρό μελέτες για τα τεστ ευφυΐας, τα οποία έχουν απαγορευτεί πλέον να γίνονται χωρίς να υπάρχει κλινικός λόγος. Γιατί λέει τα τεστ ευφυΐας, τα πολύ γνωστά IQ test, έπεφταν έξω. Μετρούσαν, λέει, πολύ χαμηλή ευφυΐα σε ανθρώπους οι οποίοι αργότερα στη ζωή τους επιτύχαναν, γιατί ακριβώς τα IQ test μετρούν μόνο την ακαδημαϊκή ευφυΐα και όχι την ουσιαστική ευφυΐα, που λέει η ουσιαστική ευφυΐα είναι το adaptation, να μπορεί ένα παιδί να προσαρμόζεται και να τα βγάζει πέρα, ένας άνθρωπος να προσαρμόζεται και να τα βγάζει πέρα. Ευφυής άνθρωπος δεν είναι αυτός που καταφέρει να απομνημονεύσει ένα μάθημα και να πάρει τον πιο καλό βαθμό. Ευφύης άνθρωπος είναι αυτός που καταφέρει να τα βγάζει πέρα. Η ικανότητα να προσαρμόζεται στο περιβάλλον σου. Ναι, αυτό. Ναι, ναι. Η πραγματική ευφυΐα. Η ικανότητα να προσαρμόζεται στο περιβάλλον σου. Αν και εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που τα βρίσκουμε τα μαθηματικά, γιατί ίσως έχω δυσαρρυθμισία, δεν ξέρω. Αλλά δεν το έχουμε όλοι με όλα. Ναι. Ας συνεχίσω με την παρουσίαση, κυρία Κουτσιβίτη. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Λοιπόν. Συγγνώμη, θα παρέμβαινα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την παρουσίαση, αν και είναι όλα όσα είπατε και οι δύο συνδέονται με το θέμα μας. Απόλυτα συνδέονται, αλλά ας πάμε πιο συγκεκριμένα. Και ένα άλλο φαινόμενο μπορεί να είναι οι γονείς οι οποίοι έχουν μεγάλη επιθυμία τα παιδιά τους να επιτυγχάνουν στα μαθήματα, άθελα τους να φέρονται με τρόπο που να ντροπιάζει τα παιδιά. Ναι. Εάν έχετε το κουράγιο και αν μας αγαπήσετε, θα σας καλέσουμε να μας μιλήσετε για το ρόλο ακριβώς της βαθμολογίας. Και χρειαζόμαστε ένα δίωρο να το αναλύσουμε λίγο αυτό και να το παρουσιάσουμε ειδικά στους γονείς. Οι γονείς αλλά και στους καθηγητές. Ναι, οι γονείς απογοητεύονται από μια βαθμολογία, το παιδί πιάνει αυτή την απογοήτευση είτε ως επίκριση είτε ως ντρόπιασμα, και αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο για το παιδί αυτό να γίνει επιθετικό. Λοιπόν, πώς μπορεί ένα παιδί να διαχειριστεί την απόρριψη από φίλους εντός αγωγικών που γίνεται με έμμεσο τρόπο? Πώς μπορώ να θωρακίσω το παιδί μου από τοξικές συμπεριφορές? Καταρχάς πρέπει να πούμε στο παιδί μας και να ξεκαθαρίσουμε στο παιδί μας πως δεν είναι όλοι φίλοι μας. Δεν είναι όλοι φίλοι μας. Όποιος λέει πως είναι φίλος μας, δεν σημαίνει κιόλας πως είναι φίλος μας. Μια βασική αρχή στη ψυχοεκπαίδευση είναι να καταλάβουμε οι άνθρωποι πως δεν είμαστε όλοι το ίδιο και πως δεν σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με όλους. Αυτές είναι μεγάλες αλήθειες και για μας τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά μας. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλους. Κάποιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και επιλέγουμε να μην κάνουμε παρέα με άτομα τα οποία έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Δεν φταίς εσύ αν σου κάνουν εκφοβισμό ή bullying. Τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό ξεχωρίζουν συνήθως για επιτεύγματα. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι αν είναι ένα παιδί πιο καλό σε μία τέχνη, πιο καλό στη μουσική για παράδειγμα, είναι πιο καλό στα μαθήματα, ή αν ένα παιδί είναι πιο εμφανίσιμο, ή αν έχει πιο ωραίο σώμα, είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει στόχος bullying. Να το εξηγήσουμε αυτό στο θύμα του bullying, ότι δέχεσαι bullying επειδή ξεχωρίζεις. Δέχεσαι bullying επειδή οι άλλοι, αυτοί που σου κάνουν bullying, θεωρούν πως είσαι καλύτερος τους και σε ζηλεύουν και σε φθονούν. Το πρόβλημα το έχει αυτός που κάνει τον bullying και όχι αυτός που δέχεται τον bullying. Αν μου κάνουν bullying δεν σημαίνει πως έχω εγώ κάποιο πρόβλημα. Σημαίνει ότι αυτός που μου κάνει bullying έχει πρόβλημα. Για να σας το πω έτσι πιο ξεκάθαρα, το bullying προσομοιάζει με την απιστία σε ένα ζευγάρι. Αν ένας σύντροφος απατά τον άλλο σύντροφο, δεν είναι ο απατημένος που έχει το πρόβλημα. Είναι αυτός που απατάει που έχει το πρόβλημα. Εντάξει. Οπότε αν εμείς είμαστε θύμα βίας, γιατί και ο απατημένος είναι θύμα βίας, δεν φταίει το θύμα που δέχεται βία, φταίει ο θήτης που δίνει τη βία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω είναι ερώτηση εκπαιδευτικού. Πώς αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι παρά τις δράσεις του σχολείου και τις ατελείωτες συζητήσεις στο μάθημα και στο διάλειμμα, τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλές φορές συμπεριφορές εκφοβισμού ως πλάκα και δεν πείθονται με τίποτα για το αντίθετο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κουλτούρα που προωθεί τη ψυχική κακοποίηση ως πλάκα. Στην ουσία αυτό είναι το νέκινγκ. Το νέκινγκ είναι ένα είδος ψυχολογικού πολέμου, το οποίο συνίσταται σε υποτίμηση, σε κοροϊδία, σε κακόγουστα αστεία, σε ψυχολογική κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση, η οποία παρουσιάζεται ως πλάκα, και αν εσύ αντιδράσεις μπορεί να σου πούν είσαι υπερευαίσθητος, είσαι υπερευαίσθητη, μα δεν σηκώνεις την πλάκα και το καθεξής. Στο κανάλι μου στο YouTube έχω γράψει εδώ το playlist για το necking και έχω κάποιες δεκάδες βίντεο για το necking, γιατί το necking είναι το πιο ύπουλο είδος ψυχολογικού πολέμου. Η λέξη necking προέρχεται από το negative και σημαίνει αρνητικότητα. Αρνητικότητα. Να παίρνεις αρνητικότητα από τον άλλο. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχα σημειώσει, που μου έστειλε η κυρία Κουτσιβίτη και σημείωσα, μου έστειλε και άλλες δύο πριν, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν υπάρχουν εδώ άνθρωποι ζωντανά οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, είναι καλύτερα παρά να διαβάσουμε τις γραπτές. Είμαι στη διάθεση σας. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μία τελευταία ερώτηση που κατατέθηκε, που είναι σαν μελέτη περίπτωσης και ίσως αφορά αρκετούς ανθρώπους από το κοινό μας σήμερα. Θα διαβάσω λοιπόν, χωρίς να αναφερθώ σε όνομα ή σχολείο. Καλησπέρα σας, κυρία Πετρίδου. Καλησπέρα. Η ερώτησή μου αφορά την κόρη μου, η οποία είναι 16 ετών, φοιτά στην πρώτη ηλικίου. Είναι όμορφη, έξυπνη, χαμογελαστή, αρκετά συναισθαλμένη, ευγενική και ευαίσθητη. Εμφανισιακά δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο η πλειονότητα των κοριτσιών. Είναι λεπτή σαν κλαράκι και δείχνει μικρότερη. Έχει αυτοπεποίθηση και της αρέσει ο εαυτός της όπως είναι. Όμως πέρσι περάσαμε μια δύσκολη χρονιά λόγω του ότι την έκαναν πέρα οι φίλες της, γιατί δεν ακολουθούσε τα στάνταρ της εποχής. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Μπορεί να εννοεί στην εμφάνιση, μπορεί να εννοεί στη μουσική, μπορεί να εννοεί στις εξόδους, στο να έχει και να χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα, social media κλπ. Ναι. Αυτό λοιπόν την πλήγωσε. Και από τότε δεν είναι πολύ άνετη στο να πλησιάσει ή να επικοινωνήσει με άλλα παιδιά. Η μοναξιά είναι κάτι που το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι και πολύ περισσότερο οι έφηβοι με όλες τις αλλαγές που αντιμετωπίζουν. Πάντα όμως μια μαμά ανησυχεί όταν βλέπει το παιδί της μόνο. Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε συμβουλή σας πάνω στο θέμα. Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπατε πολύ ορθά, είναι σαν μελέτη περίπτωσης, γιατί δίνει κάποια στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι ένα παιδί που δέχεται bullying δεν είναι απαραίτητος ένα παιδί που δεν είναι έξυπνο παιδί, που δεν είναι καλό παιδί, που δεν έχει καλό χαρακτήρα, που δεν έχει χαρίσματα, που δεν είναι όμορφο. Είναι ένα παιδί που ξεχωρίζει με κάποιο τρόπο. Το κορίτσι αυτό, από όσα λέει η μαμά του, φαίνεται ότι είναι συναισθαλμένο και δεν έχει μπει ακόμη στην εφηβεία. Το κάθε παιδί μπαίνει σε άλλη εποχή στην εφηβεία. Έχει κάποια κορίτσια που μπαίνουν στην εφηβεία από τα 11, κάποια από τα 10 και κάποια μπαίνουν στα 15-16 στην εφηβεία. Και όντως σε αυτές τις ηλικίες πολύ συχνά γίνεται ένα ζήτημα ανταγωνισμού, το ποιο παιδί έχει αναπτυχθεί περισσότερο σωματικά ή όχι, και μπορεί να πάει είτε προς τη μια είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή μπορεί ένα κορίτσι το οποίο έχει μπει στην εφηβεία και έχει ανεπτυγμένα τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου να δέχεται bullying, γιατί έχει ένα γυναικείο σώμα το οποίο ίσως είναι και πιο θελκτικό και αυτό να προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις, ή ένα παιδί το οποίο δεν έχει μπει ακόμη στην εφηβεία και έχει πιο κοριτσιστικό σώμα να δέχεται bullying γιατί δεν μοιάζει με άλλα κορίτσια από την τάξη της τα οποία μπορεί να έχουν εξελιχθεί. Αυτό το οποίο χρειάζεται να διδάξουμε όλοι στα παιδιά μας είναι ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εξωτερικής εμφάνισης, ανεξαρτήτως πάχους, ύψους, σωματικών χαρακτηριστικών, είναι αξιόλογοι και είναι αξιαγάπητοι, και ότι δεν συμπαθούμε ή δεν εκτιμούμε μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια α ή μια β εξωτερική εμφάνιση. Σίγουρα και η pop κουλτούρα παίζει πολύ αρνητικό ρόλο σε αυτό, γιατί η pop κουλτούρα, όταν λέμε pop κουλτούρα εννοούμε το τι προβάλλεται ως δημοφιλές μέσα από τη βιομηχανία του θεάματος, του διαδικτύου, των διαφημίσεων κλπ. Κάτι έχει αρχίσει να γίνεται προς εκείνη την κατεύθυνση, δηλαδή και άλλες εμφανίσεις εξωτερικές γίνονται πιο αποδεκτές, όμως η αλήθεια είναι ότι στην εφηβεία είναι πολύ σκληρά τα παιδιά μεταξύ τους. Η κόρη της κοπέλας που μας έστειλε την επιστολή είναι θύμα bullying. Οπότε το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία. Πώς μπορεί η μάνα να τη βοηθήσει? Πρέπει να την πάει σε ψυχολόγο. Πρέπει οπωσδήποτε να την πάει σε ψυχολόγο, να συνεργαστεί με τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο η μητέρα. Αν ζητήσει ο ψυχολόγος ή ψυχολόγος να γίνουν κοινές συναντήσεις με το γονιό, να παραβρεθεί. Η ίδια για τον εαυτό της μπορεί να φροντίσει να ψυχοεκπαιδευτεί. Μπορεί να διαβάσει βιβλία που έχουν να κάνουν με τη γονεϊκότητα, βιβλία που έχουν να κάνουν με την εφηβεία. Έχω γράψει εγώ ένα βιβλίο πρόσφατα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί. Είναι το βιβλίο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», που είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες και είναι ένα βιβλίο εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση. Δεν κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, γιατί πάλι τα σπάσα με τον εκδοτικό οίκο, επειδή είχε βάλει πολύ ακριβή την τιμή. Μόλις βρω καινούριο εκδοτικό οίκο, θα σας ενημερώσω όπου μπορείτε να το βρείτε. Το δικό μου το βιβλίο είναι αρκετά καλό βιβλίο και για εφήβους και για γονείς, που θα μπορούσε κάποιος να το διαβάσει και να ενημερωθεί γύρω από θέματα ψυχολογίας, δυναμικές στο σχέσιο, για την εφηβεία και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει και η μητέρα να κάνει μια προσπάθεια να τα βρει με το παιδί, να βρει τις γνώσεις εκείνες που χρειάζεται να μεταδώσει στο παιδί, δηλαδή και η ίδια η μάνα να ψυχοεκπαιδευτεί και να ψυχοθεραπευτεί αν χρειάζεται, και ο πατέρας, αν υπάρχει και είναι στην εικόνα, και το ίδιο το παιδί να έχει πρόσβαση σε ψυχολόγο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο να κάνουμε στα παιδιά μας από το να τους δώσουμε το δώρο της ψυχοθεραπείας. Έχω δει, εγώ δεν είμαι ψυχοθεραπευτρία εφήβων, ούτε βλέπω κόσμο αυτή τη στιγμή, ούτε αυτή τη στιγμή διαφημίζω μια υπηρεσία που πουλώ. Εγώ είμαι στο κανάλι μου στο YouTube, όπου βγάζω καθημερινώς βίντεο, τα οποία βίντεο μπορεί να τα παρακολουθήσει κάποιος δωρεάν, γράφω τα βιβλία μου, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν πουλούνται καν, δεν διαφημίζω κάτι δικό μου. Όμως το να πάει το παιδί να κάνει ψυχοθεραπεία μπορεί να αλλάξει το ρουν της ζωής του. Είχα περίπτωση αγοριού 15 ετών, το λέω και σηκώνω τη τρίχα μου, πριν 10 χρόνια, το οποίο ήταν γιος θεραπευόμενης μου κυρίας, τον είχα δει και εγώ, αλλά τον είχα παραπέμψει σε ειδικό ψυχολόγο εφήβων. Ήταν ένα παιδί με έντονη παραβατικότητα, ένα παιδί που όταν του έγινε προληπτικά το τεστ προσωπικότητας MMPI, υπάρχει ένα πολυφασικό τεστ προσωπικότητας, το οποίο κάνουν μόνο εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν την άδεια για να εξασκούν αυτό το τεστ, για να διεξάγουν αυτό το τεστ και να βγάλουν αποτελέσματα. Ένα τεστ που έχει πάνω από 600 ερωτήσεις. Είχε βγάλει τότε το τεστ, όταν το έκανε, είχε βγάλει πολύ ψηλά τον ναρκισσισμό και την αντικοινωνικότητα. Αυτό το τεστ, όταν το κάνεις σε εφήβους, δεν βγάζει ένα definite αποτέλεσμα, δείχνει μια πρόγνωση. Το MMPI και γενικότερα τα τεστ προσωπικότητας μπορούν να είναι διαγνωστικά εργαλεία μετά που θα εξελιχθούν πλήρως οι πρόστιμοι με το PLOV, που αυτό γίνεται στα 26 για τα κορίτσια και στα 28 για τα αγόρια. Είχα δει εκείνο το τεστ, γιατί είχαμε στενή συνεργασία με την ψυχολόγο εφήβων. Είχε όντως πολύ ψηλές ενδείξεις για ναρκισσισμό και για αντικοινωνικότητα. Το παιδί αυτό μπήκε σε συστηματική ψυχοθεραπεία, αγόρι. Σε συστηματική ψυχοθεραπεία 2 φορές την εβδομάδα. Πήγαινε στην παιδοψυχολόγο. Είχαν κάνει κάποιες συμφωνίες με τη μάνα και τον πατέρα. Το ζευγάρι ήταν ζευγάρι που συνεργάζονταν, ευτυχώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχουν 2 γονείς μαζί, να είναι συνεργάσιμοι, να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους γονείς. Και το παιδί αυτό σήμερα είναι ένας νεαρός ενήλικας με υγιέστατη προσωπικότητα. Και όταν του ξανά γίνει το τεστ προσωπικότητας και στα 18, όταν είχε τελειώσει την ψυχοθεραπεία, και στα 22 και στα 25, βγήκε υγιές σκορ. Μπορεί η ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους μπορεί να κάνει θαύματα. Γιατί το τραύμα που έχει δεχθεί το κοριτσάκι αυτό, το οποίο στην ουσία το έχουν κάνει κοινωνική αποξένωση οι άλλες. Την απέκοψαν. Της είπα, δεν μας κάνεις. Δεν τίνεσαι όπως εμάς, δεν διασκεδάζεσαι όπως εμάς, δεν έχεις το σώμα που έχουμε εμείς, δεν σε θέλουμε. Αυτό είναι ένα ισχυρό τραύμα. Είναι ψυχικό τραύμα, το οποίο πρέπει να θεραπευτεί. Τα διαχείριστα τραύματα που κουβαλούμε από την παιδική μας ηλικία είναι αυτά που μας εξαναγκάζουν να έχουμε συνεχώς ενεργοποιημένους μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι γίνονται συμβιβαστικοί. Και είτε θα καταλήξουμε θύματα, είτε θα καταλήξουμε θύτες. Μάλιστα. Δεν μπορώ παρά να τονίσω πόσο σημαντική είναι η ψυχοθεραπεία. Και επειδή το κανάλι μου στο YouTube είναι ένας χώρος που προσφέρονται πάνω από 4.000 βίντεο δωρεάν, μπαίνει με κάποιος στο κανάλι μου, αν γράψετε Θέκλα Πετρίδου στο YouTube, σας το βγάζει. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο για πάρα πολλά θέματα ψυχολογίας, επειδή γνωρίζω ότι ένας γονιός μπορεί να μην έχει τα χρήματα να πάρει και το παιδί του για ψυχοθεραπεία και να πάει και ο ίδιος. Μπείτε στο κανάλι, χρησιμοποιήστε το, use it. Ένας λόγος που δημιούργησε αυτό το κανάλι ήταν γιατί ήμουνα ενοχλημένη ιδεολογικά όταν 10 χρόνια πριν είχα πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο στην Κύπρο που είχα ως ψυχολόγος. Ίσως και είμαι η πιο γνωστή ψυχολόγος στην Κύπρο και ήμουνα πολύ ενοχλημένη από το γεγονός του ότι επειδή ήμουνα πολύ γνωστή, είχα δικιά μου εκπομπή στην τηλεόραση, ήθελα να κλείσω το γραφείο και έτσι χρέωνα πολλά χρήματα για να μην έρχεται κόσμος και είχα καταλήξει να έχω στο γραφείο μόνο πάμπλουτους ανθρώπους. Και με είχε θυμώσει αυτό το πράγμα. Και λέω, θα κάνω το κανάλι στο διαδίκτυο να δίνω δωρεάν αυτές τις γνώσεις, γιατί δεν είναι γνώσεις που πρέπει να τις έχουν μόνο οι πλούσιοι και όσοι μπορούν να πληρώσουν. Αλήθεια σας λέω, επισκεφτείτε το κανάλι μου και χρησιμοποιήστε το. Το υλικό που υπάρχει στο κανάλι μου δωρεάν, μπορεί να αγοράσετε σεμινάρια επαγγελματικά, να πληρώσετε ένα σωρό λεφτά και να μην το βρείτε. Χρησιμοποιήστε το. Use me, χρησιμοποιήστε με. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Όλα όσα λέτε είναι αλήθεια. Λοιπόν, βλέπω πριν σας κάνω άλλη μία ερώτηση που ήταν από το Google Forms. Την κυρία Βάρδα έχει σηκώσει χέρι. Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Βάρδα? Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πετρίδου με ποιο τρόπο μπορούμε να πείσουμε έναν έφηβο να επισκεφθεί έναν ψυχολόγο, να κάνει δηλαδή μία συνεδρία έστω. Δια της... Είναι δύσκολο πραγματικά. Είναι, ναι. Λοιπόν, δουλεύει πάρα πολύ καλά το να πούμε αν πας στο ψυχολόγο θα πάρεις αυτό που θες. Να υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε κάτι που δεν θα το δίναμε διαφορετικά. Το πρόβλημα του μικρού μου για την ώρα είναι ότι όταν γράφει διαγωνίσματα στο τέλος, τα χέρια του υδρώνουν σε τέτοιο σημείο που χάνονται ακόμα και το μελάνι από το... Και δεν θέλει να πάει. Κάποια φορά όταν το είχαμε συζητήσει πέρσι μου είπε ναι, εγώ δεν είμαι αρνητικός. Τώρα όμως όταν του λέω, μάλιστα εδώ ο Δήμος μας έχει κάνει κάποιες δράσεις και κάποιες και ομαδικά αν θέλετε... συνεδρίες για κάποια παιδιά εφήβους, το βλέπω ότι είναι αρνητικός. Ποιος είναι λοιπόν ο τρόπος που μπορούμε να πείσουμε έναν έφηβο να απευθυνθεί? Μιλάτε για μια περίπτωση στην οποία του ιδίου η λειτουργικότητα του πλήττεται. Δηλαδή έχει dysfunction της λειτουργικότητας στην καθημερινότητα του. Οπότε τον αφήνεις μέχρι να σκάσει. Να ταλαιπωρηθεί πολύ, θα του πεις υπάρχει λύση. Μπορείς να πας στον ψυχολόγο. Δεν θέλω να πάω. Εντάξει, το έχω προτείνει. Να μην πας. Όταν φτάσεις στο σημείο που δεν θα το αντέχεις πλέον, έλα να με βρεις να πάμε. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ πάρα. Τώρα, αν έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί έναν αντιωματικό, με ένα παιδί, τώρα δεν μιλάω για το δικό σας το παιδί, το δικό σας το παιδί έχει κάποιο είδους αγχώδη συνθήκη. Είναι άγχος αυτό που περιγράφεται. Είναι στρες. Το στρες είναι το πιο εύκολο το διαχειριστεί κάποιος. Ως προς του να πείσεις το παιδί να πάει στο ψυχολόγο. Αν έχουμε ένα παιδί που είναι ενταΐς, εντάξει, που έχουμε ενημερωθεί από το σχολείο, έχουμε αντιληφθεί εμείς οι ίδιοι ότι το παιδί μας εξασκεί bullying σε άλλα παιδιά. Μπορεί να συμβεί. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Και η συμπεριφορά των παιδιών δεν αντανακλά απαραίτητος ότι οι γονείς είναι επίσης ενταΐδες. Εντάξει. Μπορεί οι γονείς που είναι πολύ καλόβολοι, πολύ καλοήθεις, να γεννήσουν ένα παιδί που να εξελιχθεί ενταΐς στην εφηβεία, το οποίο ξαναλέω προλαμβάνεται. Όχι, το αντίθετο εμένα δεν είναι αυτό. Ναι, τώρα βρίσκω αφορμή από αυτό που λέτε για να μιλήσω. Ναι, έχει μάθει πλέον και το διαχειρίζεται και εντάξει, του λέω ό,τι είπατε παραπάνω. Αυτό που μπορείς να του πεις όμως είναι ότι παρακολούθησα μία ψυχολόγο που μιλούσε σε μια ομιλία στο WebEx και όταν της είπα για την περίπτωσή σου, μου είπε το εξής. Και πες του το έτσι ακριβώς όπως σου το λέω. Ναι. Η ενέργεια που χρησιμοποιεί για να διαχειριστεί εκείνο το άγχος εκείνη την ώρα είναι πολύ. Αν κάνει ψυχοθεραπεία και το αντιμετωπίσει και δεν έχει πλέον εκείνο το άγχος, θα μπορεί να πετυχαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του εγκεφάλου του, της δυναμικής του, απασχολείται με το να αντιμετωπίσει τον ιδρώτα. Πολύ δηλαδή, σοφό πολύ. Αν η ταχύτητα του, αν έκανε ένα ράλι με αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, και η ταχύτητα του ήταν 100 χιλιόμετρα, θα έπεφτε η ταχύτητα του στα 40 χιλιόμετρα, γιατί θα έπαιρνε η μηχανή του ενέργεια για να λύσει εκείνο το πρόβλημα. Συμφέρει να πάει. Παρακαλώ. είμαστε καλά. Θέλω να πω αυτό που έλεγα προηγουμένως για το αν το παιδί μας είναι εντάις. Αν το παιδί μας είναι εντάις και το έχουμε αντιληφθεί, χρειάζεται να εξαναγκάσουμε το παιδί να κάνει θεραπεία. Θυμάμαι τώρα μία περίπτωση στην οποία είχε έρθει ένα παιδί στο γραφείο, ήταν 16 ετών, ήταν μαθητής σε ΕΠΑΛ φυσικά. Λέω φυσικά με την έννοια του ότι συνήθως τα παιδιά που είναι πιο εναντιωματικά με κάποιο τρόπο βρίσκονται στα ΕΠΑΛ, χωρίς απαραίτητος να σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές των ΕΠΑΛ είναι εναντιωματικοί. Μπαίνει μέσα στο γραφείο και φορούσε ένα τσαντάκι από αυτά που βάζουν γύρω από τη μέση τους, πώς τα λένε, μπανάνα. Με πήρε η μάνα του και μου λέει: έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτόν. Τον έχει συλλάβει η αστυνομία και πρόκειται να τον προσάγουν για διακίνηση μαριχουάνας. Και κάναμε μία συμφωνία με τον εισαγγελέα ανηλίκων, εάν κάνει ψυχοθεραπεία, να μην προσαχθεί. Και μπαίνει ο τύπος μέσα και ανοίγει το τσαντάκι και βγάζει και μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτά. Και μου έδειξε, εγώ δεν είχα δει άλλη φορά, μου έδειξε τα σακουλάκια που τα τυλίγουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο, πουλούσαν τη μαριχουάνα. Τι θέλω να πω. Αυτό το παιδί, μετά από ένα χρόνο ψυχοθεραπείας, συνήλθε. Το παιδί που ήταν έμπορος ναρκωτικών ουσιών. Είναι ναρκωτική ουσία μαριχουάνα. Εδώ να πάρω την ευκαιρία να σας πω ότι η μαριχουάνα είναι πολύ επικίνδυνη. Παρόλο που σε διάφορες χώρες του εξωτερικού νομιμοποιείται και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, σύγχρονες μελέτες έχουν καταδείξει ότι μπορεί να υπάρξει marijuana-induced psychosis, δηλαδή drug-induced psychosis, ψύχωση, σχιζοφρένεια, για να το καταλάβετε καλύτερα, είναι πιο γνωστή ψύχωση σχιζοφρένεια, μπορεί να πάθει σχιζοφρένεια από το χόρτο. Είναι πολύ επικίνδυνη η χρήση της μαριχουάνας. Άτομα τα οποία έχουν γενετική προδιάθεση για σχιζοφρένεια, εάν κάνουν έστω και περιστασιακή χρήση, χόρτο δεν το λένε, φούντα όπως το μαριχουάνας, μπορεί να πάθουν ψύχωση και να είναι μια ζωή σχιζοφρενής. Μεταφέρεται το αυτό στα παιδιά και υπάρχει και μια, αν έχετε παιδί το οποίο έχει βρεθεί ότι κάνει χρήση, υπάρχει μια εξέταση που δείχνει αν το παιδί έχει το γονίδιο που προδιαθέτει για ψύχωση. Και ένας ψυχίατρος μπορεί να σας ενημερώσει καταλληλότερα από μένα γι' αυτό. Είναι επικίνδυνη η μαριχουάνα. Και πρέπει να το πούμε. Δεν μιλάω με ηθικιστικούς όρους, μιλάω για το ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Μέχρι τώρα δεν το ξέραμε. Μέχρι πριν 5-10 χρόνια έλεγαν η μαριχουάνα δεν προκαλεί ψυχώσεις όπως μπορεί να προκαλέσει η ηρωίνη και άλλες πιο ισχυρές ουσίες. Τώρα όμως έχει βρεθεί ότι και η μαριχουάνα προκαλεί drug-induced psychosis. Τέλος πάντων, τι είχε γίνει με αυτή την περίπτωση. Η μάνα είχε κάνει συμφωνία με τον εισαγγελέα ανηλίκων και με την αστυνομία και είπαν ή πας δικαστήριο ή πας στη ψυχολόγο. Και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς εκείνο το παιδί κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα του. Τα ξεπέρασε. Αλλά ερχόταν 2 φορές την εβδομάδα και υπέγραφα το χαρτί. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα αν τη διαδικασία υπάρχει. Υπέγραφα το χαρτί ότι ήρθε. Και τις πρώτες φορές με κορόιδευε. Και χαζολογούσε. Και ήταν από τα πιο δύσκολα περιστατικά που είχα. Όμως εγώ του έλεγα, άκου να σου πω ρε φίλε, του λέω, είμαι και εγώ αναγκασμένη να σε ανεχτώ, είσαι και εσύ αναγκασμένος να με ανεχτείς. Και σιγά σιγά βρήκαμε το σημείο εκείνο από το οποίο συνδεθήκαμε με αυτό το παιδί και καταφέραμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Είναι πολύ σημαντική η ψυχοθεραπεία, οπότε εάν χρειαστεί το κάνουμε και με το ζόρι. Άλλες περιπτώσεις ήταν, για παράδειγμα, ένα παιδί ζητούσε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο ήταν ακριβό. Οι γονείς θεωρούσαν ότι δεν θα έπρεπε να το έχεις αυτή την ηλικία. Έκαναν το συμβιβασμό να πούν, εάν πας στο ψυχολόγο και κάνεις 10 συνεδρίες, θα πάρεις το κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τις 10 συνεδρίες το παιδί συνδεόταν με τον ψυχολόγο, του άρεσε η ψυχοθεραπεία, γιατί η ψυχοθεραπεία είναι η καλύτερη ώρα της εβδομάδος. Στην ψυχοθεραπεία ουσιαστικά πας, λες τα προβλήματά σου και έχεις έναν άνθρωπο, έναν ειδικό που ασχολείται μαζί σου, να σε κάνει νιώσεις καλύτερα. Τι καλύτερο πράγμα είναι από την ψυχοθεραπεία. Τα παιδιά όμως δεν το γνωρίζουν και έχουν μέσα τους αντίσταση. Θεωρούν ότι πάνε οι τρελοί στη ψυχοθεραπεία, οτιδήποτε άλλο. Σου λύνονται όλες οι απορίες όταν πας στη ψυχοθεραπεία, σου κάνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ο ψυχολόγος. Έχει πάρα πολλά ωφέλη η ψυχοθεραπεία. Τα παιδιά όμως μπορεί να μην το καταλαβαίνουν. Οπότε ίσως να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το λέγαμε αυτό, τη δωροδοκία. Αξίζει τον κόπο. Μάλιστα. Έχουμε και μία άλλη ερώτηση από την κυρία Δέσποινα Λαμπρίδου. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κυρία Λαμπρίδου? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε έναν γονέα που αρνείται να δει την πραγματικότητα στο παιδί του? Είστε εκπαιδευτικός? Ναι, ναι. Αχ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Καταρχάς, έχετε σημερινό και καθημερινό. Ναι. Έχετε πρόσβαση στο γονέα? Υπάρχουν μέρες γονέων, ώρες γονέων? Και επειδή είμαι σύμβουλος σχολικής ζωής, υπάρχει μια άμεση επαφή. Υπάρχει μια αποδοχή στην αρχή όταν έρχονται στο σχολείο και το συζητάμε. Αργότερα όμως δεν προχωρούν στα επόμενα βήματα. Οι γονείς. Οι γονείς. Δηλαδή μένουν εκεί. Δυστυχώς, αν δεν έχεις ένα νομικό leverage, αν δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να σου δίνει κάποιο μοχλό πίεσης, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Υπάρχει μοχλός πίεσης από τον νόμο. Νομίζω ότι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε μια ακραία μορφή πίεσης. Αλλά πραγματικά... Γιατί όχι όμως, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Από τη στιγμή που έχεις ένα παιδί το οποίο εξασκεί bullying, από τη στιγμή που έχεις ένα παιδί που κακοποιεί άλλα παιδιά, είναι επικίνδυνο προς τον εαυτό του και άλλα παιδιά, γιατί να σκέφτεσαι να μην φτάσω στα άκρα με τους γονείς τη στιγμή που το παιδί φτάνει στα άκρα με τον εαυτό του και άλλους συμμαθητές του? Εγώ είμαι υπέρ των ριζικών παρεμβάσεων. Και είμαι υπέρ της χρήσης της νομοθεσίας. Και θα πείτε, δυστυχώς είναι νομοθεσία, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Φυσικά αυτό έχει τα ρίσκα του. Εγώ προσωπικά πολλές φορές έτυχε να είμαι στόχος απειλών κατά της ζωής μου σε περιπτώσεις που στήριξα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, και άνδρες και γυναίκες. Υπάρχουν και άνδρες που δέχονται βία από τις γυναίκες τους, δεν όχι μόνο γυναίκες που δέχονται βία από τους άνδρες τους. Δέχθηκα απειλές και κατά τη ζωή μου πως ψυχολόγος στήριξα συνεξαρτώμενα πρόσωπα να ενδυναμωθούν και να φύγουν από ένα κακοποιητικό γάμο. Είναι τα ρίσκα του επαγγέλματος αυτά. Φαντάζομαι ότι και ένας εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει ανάλογο ρίσκο. Αλλά εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα leverages, τους μοχλούς πίεσης που έχουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την ερώτηση. Και κυρία Λαζάρου, είσαστε εδώ? Καλησπέρα σας. Είμαι πάντα εδώ και σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Κυρία Κουτσιβίτη, κυρία Πετρίδου και όλους ακούω. Λοιπόν, ωραία. Θέλετε να πείτε εσείς την ερώτησή σας? Βεβαίως. Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ σημαντική συνάντηση που έχουμε σήμερα, τη διαδικτυακή. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Πετρίδου, ποιος θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένας εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάτι που βλέπει μπροστά του να γίνεται? Όταν ένας μαθητής ναρκισσιστής έχει καταφέρει με τον τρόπο του, γιατί ξέρετε είναι εγωιτευτικές προσωπικότητες, ένας μαθητής που τίνει προς τον ναρκισσισμό, είναι, να πούμε, γιατί ναι, ακόμη δεν είναι στενό. Ναι, ναι, βέβαια. Είναι παιδάκια στο γυμνάσιο, έχετε δίκιο. Που τίνει λοιπόν προς τον ναρκισσισμό, παίρνει σαν ακόλουθό του ένα παιδί που έχει, λέω εγώ, το σύνδρομο του σωτήρα. Νομίζει ότι όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ότι κάποιος που βρίσκεται στο στόχαστρο δεν είναι καλός μαθητής, θέλει εκείνος να τον βοηθήσει με κάθε τρόπο. Με αποτέλεσμα, το δεύτερο παιδί όχι μόνο να μπαίνει στη σκιά του μαθητή που τίνει στον ναρκισσισμό, αλλά να χαλάει την πορεία του, τη γενικότερη, στην τάξη. Άρα μιλάμε για ένα παιδί το οποίο συνεξαρτάται από τον από το παιδί με ναρκισσιστικές τάσεις. Εμείς το βλέπουμε. Τα ξέρουμε τα παιδιά πολλά χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε εμείς να κάνουμε? Έχετε σχέση με το παιδί το οποίο αυτή στην ουσία γίνεται θύμα του παιδιού με ναρκισσιστικές τάσεις? Έχετε καλή σχέση? Ναι, μάλιστα. Έχω πολύ καλή σχέση, με τη διαφορά ότι βλέπω ότι το ευχαριστεί πολύ. Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι θύμα. Θεωρεί ότι έχει αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο, ότι βοηθάει το συμμαθητή του. Με τους γονείς του παιδιού αυτού έχετε επαφή? Όχι, εγώ δεν έχω, αλλά πρόσβαση έχω. Εγώ θα έκανα μια προσπάθεια με τους γονείς να ενημερώσω ότι βλέπω αυτή τη δυναμική στο σχέσιο και με τους γονείς και των δύο παιδιών. Ωραία. Μια προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν οι γονείς του παιδιού που φαίνεται ότι είναι το παιδί που έχει το ρόλο του νταΐ ή του, με τις ναρκισσιστικές τάσεις, ναι, και του παιδιού με τις τάσεις συνεξάρτησης. Εάν κάθονται στο ίδιο θρανείο, να τους απομακρύνουμε. Όχι, όχι, έχουν απομακρυνθεί, γιατί έχουμε κάνει όλα τα βήματα. Απλά τώρα βλέπω ότι παρόλα τα βήματα που έχουν κάνει όλοι οι συνάδελφοι, παραμένει αυτό. Αλλά όπως είπατε, θα ζητήσω να ξαναεπικοινωνήσουμε. Εγώ αυτή τη φορά. Γονείς, να θέσετε στους γονείς ξεκάθαρα τη θέση σας. Ανησυχώ πολύ στους γονείς του πρώτου παιδιού ότι το παιδί σας έχει μια συμπεριφορά που είναι κακοποιητική προς άλλα παιδιά, εκμεταλλεύεται τα άλλα παιδιά, βλέπω κάποια χαρακτηριστικά στο παιδί σας, ψάξτε το, πάρτε το σε κάποιο ψυχολόγο, κάντε κάποια προσπάθεια και στο άλλο το παιδί. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα των μαθητών μας. Ναι, και είναι και μια δύσκολη θέση αυτή, αν είσαι εκπαιδευτικός ή αν είσαι και ψυχολόγος, να βλέπεις τα προβλήματα, να μην μπορείς να τα λύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την ευκαιρία να ακούσουμε. Εδώ να πω ότι είναι συχνό φαινόμενο να μην μπορείς να χωρίσεις αυτούς που είναι φίλοι. Πολλές φορές βλέπεις ότι υπάρχει κακοποιητής και κακοποιούμενο παιδί, το οποίο όμως είναι τόσο αγκιστρωμένο από τον κακοποιητή του, που αυτό το προβάλλει έντονα στους γονείς του. Λέει, σκότωσέ με, αλλά ο Γιώργος θα είναι φίλος μου. Δηλαδή τόσο πολύ. Και οπότε θέλω να πω ότι τελικά είναι πολύ χρήσιμη η ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ χρήσιμη η ψυχοθεραπεία. Και επίσης δυστυχώς και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί μπορεί να προσπαθήσουμε πολύ να φέρουμε ένα παιδί στην επιλογή του δρόμου της αρετής και όχι αυτού της κακίας, αλλά να μην τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Γιατί είναι η ανθρώπινη επιλογή και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η επιλογή της κακίας, η επιλογή του να είσαι εγωκεντρικός και άνιωθος προς τους άλλους ανθρώπους, η επιλογή του να εκμεταλλεύσει τους άλλους ανθρώπους είναι ο εύκολος δρόμος για να νιώσεις άμεσα καλύτερα. Ενώ η επιλογή της πνευματικότητας και της αρετής, η επιλογή του να αντέχεις τον πόνο σου, η επιλογή του να αυξάνεις την ανοχή σου στη ματέωση, είναι πιο δύσκολες επιλογές, πιο κοπιές επιλογές και όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα επέλεγαν αυτό το δρόμο της αρετής. Και είναι η προσωπική επιλογή στο τέλος. Μάλιστα. Εγώ θα πω τώρα δύο πράγματα, θα μου επιτρέψετε. Το ένα είναι για τον κύριο Ιωάννη που... και εκεί που λέει ότι τώρα δυστυχώς ήρθε από τη δουλειά. Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μαγνητοφωνήσουμε την ομιλία μας εδώ, διότι η WebEx από τις ρυθμίσεις της, με τη μορφή που έχει, που δίνεται στους εκπαιδευτικούς, δεν έχει τη δυνατότητα του recording. Την έχω βιντεοσκοπήσει εγώ, κυρία Κουτσιβίτη. Εσείς. Ναι, το έχω εγώ. Θα το ανεβάσω εγώ στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω... Όσοι έχετε κάνει παρέμβαση, είστε εντάξει να ακουστεί ο ήχος της φωνής σας, όχι το πρόσωπό σας, σε ένα βίντεο που θα ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube. Αν έχει κάποιον ο οποίος ενοχλεί, δεν θέλει αυτό που είπε να ανέβει, να μου πει να το κόψω. Εντάξει, δεν νομίζω, εντάξει. Εντάξει, μπορεί κάποιος, αν κάποιος από όσους έχουν λάβει το λόγο δεν θέλουν να ακουστεί το όνομα τους ή η φωνή τους, να μου το πούν. Γιατί εγώ έχω πατήσει το κουμπί της βιντεοσκόπησης από το δικό μου τον υπολογιστή. Πολύ ωραία, γιατί... Και θα σας ρωτούσα στο τέλος αν είναι εντάξει μαζί σας. Θα το ανεβάσω αύριο στο κανάλι μου στο YouTube. Θα το ανεβάσω. Απολύτως, απολύτως. Θα σας στείλει η κυρία Κουτσιβίτη το σύνδεσμο, θα μπορείτε να μπείτε να το παρακολουθήσετε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θέσω και μία τελευταία ερώτηση που τη θεωρώ σημαντική, γιατί σιγά σιγά πέρασε η ώρα. Δηλαδή, όχι σιγά σιγά, αλλά γρήγορα γρήγορα πέρασε η ώρα. Λοιπόν, υπάρχει εδώ μια ερώτηση. Λέει ότι έχουμε ένα παιδί που χρησιμοποιεί ψέμα, επιθετικότητα και έχει ως παγιωμένη συμπεριφορά το bullying στο σχολείο. Πόσο ρόλο παίζει το οικογενειακό περιβάλλον και πόσο το σχολικό σε ένα παιδί που χρησιμοποιεί σωματική βία και επιθετικότητα? Έχετε ήδη πει πολλά πάνω σε αυτό, είναι η αλήθεια. Αλλά εδώ θέτει ο ίδιος, γράφει πώς μπορεί το σχολείο να βοηθήσει αυτό το παιδί. Πώς νομίζετε, κυρία Πετρίδου, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε παιδί που έχει παγιώσει τέτοια συμπεριφορά? Σε ποια ηλικία? Στην εφηβεία του, δηλαδή στην πρώιμη, στα 15 με 16 του χρόνια. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και θέλει τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό ή ειδικό ψυχικής υγείας ή σύμβουλο ζωής να ασχοληθεί επισταμμένα. Δηλαδή, επί μακρό χρονικό διάστημα, για πολύ καιρό. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Δεν αρκεί δηλαδή το να κάνουμε ένα-δυο συζητήσεις μαζί τους. Αναφερθήκατε στους γονείς μου προηγουμένως, ήταν εκπαιδευτικοί. Ο πατέρας μου ήταν λυκειάρχης και είναι και ιερέας, ήταν και θεολόγος. Και είχε αναλάβει ένα λύκειο στα τελευταία χρόνια της, που υπηρετούσε πριν να αφιπηρετήσει, ένα λύκειο το οποίο ήταν πολύ κακόφημο. Είχε 1.200 μαθητές, 280 καθηγητές και ήταν ένα λύκειο το οποίο ήταν και χαμηλό σε επιδόσεις οι μαθητές και γενικότερα υπήρξε πολύ παραβατικότητα. Και μάλιστα είχε γίνει έτσι και είχε γίνει και θέμα στην κοινωνία γενικότερα, γιατί είχε αποβάλει διαπαντός 5-6 μαθητές και μάλιστα τον είχαν καταγγείλει και στον Επίτροπο Διοικήσεως, αλλά δεν του είχαν βρει κάτι επιλήψιμο. Τι είχε γίνει όμως? Είχε στο σχολείο του μία ομάδα από 4-5 μαθητές, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά παραβατικοί, αλλά ήταν και πολύ έξυπνα παιδιά, τους οποίους τους είχε αναλάβει προσωπικά. Δηλαδή είχε γίνει φίλος μαζί τους. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν και λίγο κάπως. Πήγε να περάσει το πρωί στο Λύκειο και φεύγει ώρα 3 το απόγευμα. Δηλαδή του άρεσε πάρα πολύ το να κάνει αυτό το πράγμα. Και είχε καταφέρει με την προσωπική του προσπάθεια, με την προσωπική σχέση, με τα τηλέφωνα, με τα μηνύματα να τα σώσει αυτά τα παιδιά. Αλλά ήταν ένας ο οποίος το έκανε και σαν ιεραποστολή. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός ο οποίος έχει να διαχειριστεί τάξεις, μαθήματα, γιατί ο λυκειάρχης ελάχιστη διδασκαλία κάνει. Δεν έχει το χρόνο για να καθίσει να αναλάβει προσωπικά όλα αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό λέμε για την ψυχοθεραπεία. Θα μπορούσε κάποιο... Συγγνώμη. Μπορούσε ένας εκπαιδευτικός, αν έχει την όρεξη και το χρόνο να ασχοληθεί συστηματικά, θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά δεν λες μια κουβέντα στον άλλον και τελείωσε. Χρειάζεται να χτιστεί μια ουσιαστική σχέση με ένα παιδί, ώστε... μέσω της σχέσης να παρακινήσεις το παιδί να μάθει να σχετίζεται υγιώς με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους. Και η ιδανικότερη σχέση για αυτό το σκοπό είναι η ψυχοθεραπεία. Μια τελευταία ερώτηση να συζητήσουμε από την κυρία Ασημακοπούλου. Κυρία Αναστασία Ασημακοπούλου, έχετε σηκώσει χέρι. Ή πατήθηκε κατά λάθος? Εντάξει, μάλλον πατήθηκε κατά λάθος, γιατί η κυρία Λιδία Σταυροπούλου. Ναι, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα πάρα πολύ ωραία τα οποία είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχω καταθέσει και μια άλλη ερώτηση στο chat, αλλά τώρα προέκυψε μια άλλη που με απασχολεί καιρό τώρα, γιατί είμαι ένα εκπαιδευτικό σχετικά, μόνο 10 χρόνια στο επάγγελμα. Εάν πιστεύετε ότι γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό, επειδή θέλει τα παιδιά να βγουν με πάρα πολύ πληροφορία και γνώση από το σχολείο, έχει την τάση να γίνεται πιεστικό κάποιες φορές. Σίγουρα. Θεωρείτε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι όπως είναι δομημένο θα μπορούσε και λόγω της πίεσης να οδηγήσει ή να εντείνει τα ήδη υπάρχοντα περιστατικά βίας? Ή, και όταν λέω βία δεν εννοώ απαραίτητα κάτι ψυχική πάρα πολύ βία. Τραγικό. Ναι. Εννοώ και μια συμπεριφορά, δηλαδή μες τάξη μπορεί να διαταράξει τα πράγματα. Αυτό. Ναι, θεωρώ ότι το σύστημα είναι πολύ πιεστικό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, είτε είσαι ένας μαθητής ο οποίος έχεις όθηση από το σπίτι για να ασχοληθείς ιδιαιτέρως και να φέρεις καλούς βαθμούς και να προσπαθήσεις, που θα κουραστείς πολύ. Είναι πολύ κουραστικό να είσαι μαθητής. Είναι πολύ κουραστικό να παρακολουθάς τόσα μαθήματα τη μέρα και να διαβάζεις για όλα αυτά τα μαθήματα, να κάνεις μετά τα απογευματινά μαθήματα. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως είναι οι απαιτήσεις τώρα, ειδικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια, πρέπει να κάνεις πολύ διάβασμα στο σχολείο και παράλληλα να κάνεις και ιδιαίτερα μαθήματα και εξωσχολικά μαθήματα. Δεν είναι έτσι? Να είμαστε ειλικρινείς. Είναι Μιλάμε για πολύ δύσκολες εξετάσεις, πολύ, πολύ δύσκολα μπαίνει κάποιος στα ΑΕΗ κλπ. Και αν είσαι ένας μαθητής ο οποίος δεν διαβάζεις ιδιαίτερα και δεν έχεις καλή βαθμολογία, με τον τρόπο που είχε εξηγήσει προηγουμένως ο κύριος Μαρίνος, μπορείς να καταλήξεις επίσης να έχεις πίεση. Ναι, εννοείται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα και ο ανταγωνισμός που καλλιεργεί είναι ψυχοφθόρο. Θεωρείτε δηλαδή ότι αν είχαμε έναν άλλο τρόπο με βαθμολόγηση, δηλαδή αν τα παιδιά πείτε ότι εκτός από τη βαθμολογία την αριθμητική, αξιολογούντουσαν και για άλλες δεξιότητες. Παίρναν δηλαδή μια παράλληλη αναφορά μαζί με τους βαθμούς. Πιστεύετε ότι αυτό θα ήταν δυνατό να κάμψει, συγγνώμη αν η λέξη είναι λάθος γιατί δεν είμαι φιλόλογος, να κάμψει τα φαινόμενα βίας ή και πάλι έτσι κι αλλιώς? Θα μπορούσε να ήταν πιο χρήσιμο. Θα μπορούσε να ήταν πιο χρήσιμο, αλλά για να γίνει μια αλλαγή σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, μιλάμε για τεράστια διαδικασία, γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν ταυτόχρονα. Δεν είναι παίρνω μια απόφαση σήμερα και αύριο αλλάζω το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι και θέματα ποιοι διδάσκουν, είναι και θέματα εργασιακά και θέματα ποιοι είναι διορισμένοι και ποια μαθήματα θα αυξηθούν και θα μειωθούν. Είναι ζήτημα συντεχνιακό κιόλας, δεν είναι μόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Τώρα, ο κάθε ένας εκπαιδευτικός και ο κάθε ένας γονιός, αυτό που μπορεί να προσπαθήσει να εμφυτεύσει στα παιδιά και να μεταφέρει στα παιδιά και να εμπνεύσει τα παιδιά, γι' αυτό είναι η πνευματικότητα. Πνευματικότητα τι σημαίνει? Προσπαθώ να δώσω έμφαση στη ψυχή μου. Να λέμε στα παιδιά ότι μπορεί να ζούμε σε μια εποχή που λένε ο πιο όμορφος είναι ο πιο καλός, ο πιο πλούσιος είναι ο πιο καλός, αυτός που έχει τους καλύτερους βαθμούς είναι ο πιο καλός, αλλά η ουσία στη ζωή, τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι τα άειλα, τα πνευματικά, αυτά που δεν φαίνονται, το πνεύμα μας, η ψυχή μας. Μιλάμε για την πνευματική καλλιέργεια και το να οθήσουμε στα παιδιά μας, το να γίνουμε πιο πνευματικοί άνθρωποι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί. Και πιστεύω ότι και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν πνευματικότητα. Γίνεται, συμβαίνει, το έχω δει, το έχω ζήσει κιόλας. Θυμάμαι συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που είχα, δασκάλους, καθηγητές, μέντορες αν θέλετε, σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης μου, οι οποίοι πραγματικά με φώτισαν. Όχι μόνο οι γονείς μου, μιλάω για εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, είναι πιο χρήσιμο και πιο αποδοτικό να εστιάζει ο καθένας από εμάς την αλλαγή που μπορεί να κάνει ο ίδιος. Σαφώς το εκπαιδευτικό σύστημα θα ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα να αλλάξει. Σαφώς. Όμως ποια αλλαγή μπορώ να κάνω εγώ, την οποία μπορώ να την ελέξω και μπορώ να την κάνω και μπορεί να είναι η δική μου συμβολή στο να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για το ερώτημα. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να κλείσουμε. Είναι 8 και 5 και σιγά σιγά οι άνθρωποι έτσι αποχωρούν. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί θέλω να πιστεύω ότι υπήρξε βοηθητική, γιατί είχαμε από πριν τη διάδραση. Να είστε καλά, να μας βοηθάτε. Έτσι, και θα περιμένουμε το σύνδεσμο να τον... Ναι, θα το επεξεργαστώ το βίντεο και θα το ανεβάσω στο κανάλι μου και θα σας το στείλω. Θα το μεταφέρω. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την αγάπη. Μέσα στην καρδιά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για την κυρία Πετρίδου, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και για την παρουσία όλων.